Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, αναμφίβολα. Κύριε Παπαδάκη, πρώτα απ' όλα μιλήστε μας λίγο για την εμπειρία σας μέσα από την θητεία σας στο Ευρωκοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση τι θέλει Αλεπού στο παζάρι και τι εννοώ με αυτό. Ένας ευρωβουλευτής του ΚΚΕ που σαφέστατα διαφωνεί με ένα πολύ μεγάλο μέρος των όσων συμφωνούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται ότι είναι απέναντι από τα συμφέροντα των εργαζομένων, και τι περιθώριο έχει για να μπορεί να παρέμβει σε αυτά που συμβαίνουν και να δώσει διέξοδο στους πολίτες αυτής εδώ της δύσμυρης χώρας που έχει περάσει και 10 χρόνια στα μνημόνια, αλλά βγήκε και ακόμη πιο πληγωμένη από οποιονδήποτε άλλον από την τριετία της πανδημίας. Ναι, το ερώτημα, όχι το δικό σας, αλλά επειδή γίνεται συχνά αυτή η ερώτηση, υπονοεί ότι μόνο το ΚΚΕ είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε αυτή η δύσμηρη χώρα, όπως αναφέρεται, έχει και την πλειοψηφία του λαού της πλέον να διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία έρευνα έδειξε 53% ότι είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ελλήνων. Και το τελευταίο ευρωβαρόμετρο του Μαΐου έδειξε ότι μόλις το 38% έχει θετική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τι σημαίνουν? Ότι η πλειοψηφία του κόσμου είτε διαφωνεί, είτε δείχνει έλλειψη, φανερώνει μια έλλειψη εμπιστοσύνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ανησυχεί, προβληματίζεται συνολικότερα για το πού πάει το πράγμα, και νομίζουμε ότι αυτός ο κόσμος πλέον έχει απαιτήσεις και μπορεί να έχει επιλογή πλέον σήμερα για να μαθαίνει τι πραγματικά γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί από πού θα μάθει? Από τη θάλασσα των χειροκροτητών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, αλλά και της Νέας Αριστεράς και όλων των κομμάτων αυτών που έχουν στηρίξει, συνδιαμορφώσει, ψηφίσει από κοινού με μεγάλες πλειοψηφίες όλα αυτά τα τερατουργήματα και τα εκτρώματα που μας φέραν μέχρι εδώ, και στην ενέργεια και στην ακρίβεια και και στους συμπεριλαμβανιστικούς πολέμους και στην στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και για τη γενοκτονία που γίνεται εκεί πέρα. Για όλα αυτά λοιπόν υπάρχει μια δύναμη, το ΚΚΕ, που και αποκαλύπτει και ξεσκεπάζει και καταψηφίζει όλα αυτά τα αντιδραστικά μέτρα και κατευθύνσεις και τελεσίγραφα σε βάρος των λαών, και νομίζουμε ότι γι' αυτό, επειδή το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις, ακριβώς είναι μια επιλογή για όλο αυτόν τον κόσμο που αισθάνεται και έχει καταλάβει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μια ένωση που φτιάχτηκε για τους λαούς, είναι μια ένωση των μεγάλων ομίλων που οι αποφάσεις της παίρνονται από μεγάλα επιχειρηματικά λόμπι που πάνω από 50.000 σύνολο λομπίστες κατοικοεδρεύουν στις Βρυξέλλες. Αυτοί υπαγορεύουν με βάση τα συμφέροντά τους τις αποφάσεις, τους κανονισμούς, και αυτή την ύπαρξη, αυτό το λόμπι και την δράση τους την έχουν ψηφίσει υπέρ σε συγκεκριμένο ψήφισμα όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και μόνο το ΚΚΕ το καταδίκασε, το καταψήφισε και λέει ότι δεν μπορούν τους κανονισμούς και τις οδηγίες που θα ορίζουν τις ζωές μας να τις ορίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι με βάση τα συμφέροντά τους. Να λοιπόν ποια είναι η αξία και η σημασία της συμμετοχής του ΚΚΕ, και επειδή το ερώτημά σας έθεσε και το ζήτημα του συσχετισμού, τι μπορεί να γίνει. Ναι, γιατί στέλνουμε, ας πούμε, έναν ευρωβουλευτή του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο για να καταγγέλει, για να αρνείται τα πάντα, για να καταψηφίζει τα πάντα. Ναι, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος δηλαδή του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, και βέβαια ποιος είναι, για να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, ποιος είναι ο απότερος στόχος? Δηλαδή πάμε να διαλύσουμε αυτή την ένωση κρατών η οποία ένωση έχει σαν βασικό της άξονα τα συμφέροντα των του μεγάλου κεφαλαίου? Ναι, εμείς λέμε να σπάσουμε τα δεσμά, είναι μια φυλακή των λαών η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι δεν μπορεί να είναι λύση για τους λαούς. Και νομίζουμε βγαίνει ένα συμπέρασμα, γιατί έχουν πάρει την κατρακύλα
δημοσκοπήσεις υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα τελευταία χρόνια και έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Πηγαίνουν και συμπεράσματα για τους λαούς. Και ούτε μπορεί να τους καλύψει ο παμπούλας της δίθεν ακροδεξιάς που μια χαρά τα ψηφίζει όλα και μέχρι και η κυρία Φόντερ Λάιν είπε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με την αντίστοιχη ομάδα του κυρίου Βελόπουλου. Τα λέμε αυτά γιατί το ΚΚΕ με τη δράση του, με την παρέμβασή του εκεί ενημερώνει το λαό που τα βλέπει όλα αυτά ψηφισμένα και αποφασισμένα σε κανονισμούς και οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πια είναι πολύ αργά. Και το λέμε γιατί βεβαίως το κρίσιμο δεν θα διαμορφωθεί μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο. Το κρίσιμο είναι τι θα γίνει στους χώρους δουλειάς, τι θα γίνει εκεί που ανατρέπονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις. Γιατί όπως είδατε, μπορεί να έχει ψηφιστεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να λέει 13 ώρες δουλειά, να λέει χωρίς ρεπό, να λέει ότι έχει 11 ώρες ξεκούραση για να ξαναπάει στη δουλειά, και αυτό είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αλλά όταν πάει να εφαρμοστεί στους χώρους δουλειάς, εκεί είναι που χρειάζεται σωματείο, χρειάζεται η δράση των κομμουνιστών να οργανωθεί η απάντηση για να μην πάρθει το 8ωρο, να μην γίνει 12ωρο και 13ωρο. Και αυτές οι μάχες τις δίνουμε αυτή την ώρα που μιλάμε, για παράδειγμα στο μετρό της Αθήνας, στο μεγάλο εργοτάξιο, τα δίνουμε στο Ελληνικός Χριστός στη Θεσσαλονίκη που έχουμε αυτές τις μεγάλες αναμετρήσεις εκεί και μάλιστα με επιτυχίες. Τις δίνουν με συλλογικές συμβάσεις για αυξήσεις τους μισθούς, γιατί αυξήσεις ουσιαστικές πέραν από τις όποιες ονομαστικές ψίχουλα δεν τις έχει δώσει καμιά κυβέρνηση. Τις έχουν κερδίσει εργαζόμενοι στον κλάδο και στους οικοδόμους, στο μέταλλο, σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις που ζήτησαν, διεκδίκησαν και πάλεψαν και απέσπασαν τις συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις και 10 και 15% στο μισθό για μέτρα υγιεινής και προστασίας όπως η μεγάλη απεργία στην eFood ή για ανανεώσει συμβάσεων όπως οι εργαζόμενοι στη Λάρκο που ήταν εδώ και 4 χρόνια, λέγανε ότι θα κλείσουν το εργοστάσιο και παραμένουν ζωντανοί με ανανέωση συμβάσεων, και αυτή τη μάχη δεν τους την έδωσε καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση, καμιά επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, καμιά ψήφος των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κανονισμούς και τις οδηγίες της. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι την επόμενη μέρα, όταν όλα θα είναι εδώ, όλοι οι βραχνάδες και τα αντεργατικά μέτρα. Εδώ βλέπουμε έχει περάσει. Σε αυτά τα τιμολόγια του μήνα αυτού οι αυξήσεις είναι ως και 70%. Το χρηματιστήριο της ενέργειας ποιος το ψήφισε? Το έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το νομιμοποίησε και το τρέχει και το υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το ψηφίσαν όλα τα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μόνο το ΚΚΕ εναντιώθηκε στο χρηματιστήριο της ενέργειας, τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, και αποδείχθηκε τελικά ότι αυτός ο δρόμος όχι μόνο δεν έφερε φτηνό ρεύμα, αλλά αυτό εκτοξεύτηκε για να κερδίζουν οι όμιλοι και να χάνει ο λαός. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι πού δίνεις τη μάχη για να κοντράρεις, για να βάλεις εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. Δείτε τα μπλόκα των αγροτών, που μόνο το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια στήριζε την πάλη των δύο παλαιστών αγροτών κόντρα στις πολιτικές της κοινής αγροτικής πολιτικής που όλα τα άλλα κόμματα ψηφίζαν και στηρίζαν. Και εμφανίζεται τώρα κιόλας και ο κ. Βελόπουλος ως φίλος της των αγροτών, όταν έχει ο Ευρωβουλευτής του ψηφίσει την κοινή αγροτική πολιτική. Οι αγώνες αυτοί ήταν που υποχρέωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που ήταν υποτίθεται παγωμένη. Η ΚΑΠ ήταν μέχρι το 27 fix. Λοιπόν, να προβεί σε ελάχιστες παραχωρήσεις, έστω και κάποιες αναβολές κάποιων πράσινων προδιαγραφών κτλ. Που είναι μια έστω ανακούφιση, παρότι απέχουν έτη φωτός από τα πραγματικά αιτήματα των αγροτών που είναι για το κόστος παραγωγής, τους οποίους συνεχίζει να παραμένουν εκτεθειμένοι. Μάλιστα, κατανοητό. Αλλά αυτά τα λέμε ότι ο αγώνας υποχρέωσε, ο αγώνας έφερε οι κινητοποίησεις των λαών, όπως επίσης δείτε την κατάσταση τώρα
πόσο στριμωγμένη είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ, που δεν ξεκίνησε έτσι η κατάσταση και τα λοιπά με την γενοκτονία του Ισραήλ. Ήταν οι αγώνες των εργαζομένων, των φοιτητών, των καταλήψεων σε όλο τον κόσμο που ξεγύμνωσε, που αποκάλυψε, που ξεσκέπασε όλη το καθεστώς κατοχής για 75 χρόνια και στηρίζει το αίτημα για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ο σχεδιασμός αλλάζει. Σωστά, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Για ποιο λόγο οι πολίτες στην Ευρώπη δεν αναζητούν φωνές σαν και αυτή του ΚΚΕ να στραφούν σε αυτές και βλέπουμε ένα τόσο μεγάλο ρεύμα στα κόμματα της ακροδεξιάς? Είναι το σύστημα που διαμορφώνει αυτές τις συνθήκες για να στρέψει σε αυτή την κατεύθυνση τους πολίτες της Ευρώπης? Καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε ένα ανερχόμενο, θα λέγαμε, ρεύμα αμφισβήτησης κυρίαρχης πολιτικής που έχει καταγραφεί και τις προηγούμενες κάλπες και στις βουλευτικές και στις τοπικές εκλογές και καταγράφεται και σε πραγματικές κάλπες, όχι απλά δημοσκοπήσεις, στις φοιτητικές εκλογές με την πρώτη δύναμη της Πασπουδαστικής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και φανερώνονται ακριβώς οι διεργασίες, οι θετικές που και η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη για το ρόλο και την συνεισφορά του ΚΚΕ στην οργάνωση αυτής της πάλης. Αλλά και στο εξωτερικό. Κοιτάξτε να δείτε, στο εξωτερικό είναι ένας βολικός μπαμπούλας η ακροδεξιά, με την έννοια ότι όπως και στη χώρα μας έχει συμμετάσχει σε κυβερνήσεις, έχει πάρει αντεργατικά μέτρα κτλ. Και βεβαίως είναι βολική δύναμη, μια δύναμη η οποία εύκολα στηρίζει το κεφάλαιο, δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα και την πάλη των λαών. Αλλά λέτε για τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα, στην Ευρώπη έχει γίνει μια μεγάλη ζημιά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια κομμουνιστικά κόμματα τα οποία το ΚΚΕ για αυτή την πορεία, δηλαδή προειδοποίησε για το λαό για το τι θα έρθει με μια κυβέρνηση της υποτίθεται πρώτης φοράς αριστεράς και την αποκάλυψε και την ξεσκέπασε και την καταψήφισε από την πρώτη στιγμή. Την ίδια ώρα όμως άλλα κομμουνιστικά κόμματα είτε μπήκαν σε αυτές τις κυβερνήσεις, είτε τις ανέχτηκαν, είτε τις στηρίξανε. Και ακριβώς έγινε αυτή η ζημιά σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό σήμερα μια σειρά δυνάμεις μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα, κομμουνιστικά κόμματα, και πραγματικά υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις και ακριβώς δίνουν τη μάχη σε άλλες χώρες. Και βεβαίως είναι υπόθεση των λαών, της πάλης τους, να βγουν και πολιτικά συμπεράσματα και να συνειδητοποιηθεί ότι οι λαοί μπορούν να σώσουν τους λαούς, αυτό το σύνθημα που έχουμε εμείς, να μπει το δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, με την έννοια ότι αυτή η οικονομία, η πολεμική οικονομία, έτσι όπως την ονομάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, θα σφίγγει το ζωνάρι ο λαός για να πληρώνει τους λογαριασμούς, τους πανάκριβους, είτε του πολέμου, είτε των ενεργειακών, είτε της ακρίβειας. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα μπορούν οι λαοί να επιστεθούν και συνολικότερα τους κομμουνιστές, αλλά και στην Ελλάδα το ΚΚΕ, που είναι μια δύναμη που το προειδοποίησε έγκαιρα όταν οι υπόλοιποι καλλιεργούσαν συννεφάκια με αστεράκια για την μεγάλη ζωή και τα χρυσά κουτάλια. Τότε είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι θα έρθει θύελλα. Σήμερα επιβεβαιώνεται και είναι μια δύναμη που την επόμενη μέρα, την ώρα που θα φύγουν τα selfies και τα TikTok και τα χαμόγελα τα προεκλογικά, εκεί που θα βράζουν οι τόποι δουλειάς, εκεί που θα χρειάζεται δύναμη κρούσης απέναντι στα αντεργατικά μέτρα και στην επίθεση που θα εξαπολυθεί την επόμενη μέρα στο όνομα της συνέχισης της σταθερότητας, χρειάζεται να έχει κοντίνη κυβέρνηση, να έχει αποδυναμωθεί τα σενάρια περί δίθεν προοδευτικής διακυβέρνησης και ένα ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα να δίνει τη μάχη με το λαό για να αποσπά νίκες, για να διεκδικεί, να παλεύει για συνολικότερες ανατροπές για το δικό του συμφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία την Κυριακή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.